ποια είναι τα στοιχεία που σου αρέσουν και ποια πιστεύεις ότι πρέπει να διορθωθούν άμεσα από την ομάδα σου. Νομίζω η ομάδα έχει παίχτες, έχει ποιότητα παιχτών, έχει νεαρή ηλικία παίχτες, οι οποίοι μπορούν να βγάλουν πολλά πράγματα στη συνέχεια. Αλλά αυτό που είδα εγώ είναι ότι υπάρχει μία αστάθεια σαν ομάδα, η οποία πιστεύω με τις προπονήσεις θα βρει τα πατήματα. Δύσκολο το έργο να παίρνει κάποιος μια ομάδα στις τελευταίες θέσεις. Τι πιστεύεις τελικά ότι θα γίνει? Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι από την πλευρά μου ότι μου αρέσουν τα δύσκολα, γι' αυτό προτίμησα τον Παγκασιτικό. Είδα ότι υπάρχει όραμα, βλέπω ότι υπάρχουν νέα παιδιά και αυτό είναι το ευχάριστο από την πλευρά μου και από την πλευρά της διοίκησης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όσο για την παραμονή, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι τι πρέπει να κάνουν και νομίζω η συνέχεια θα είναι καλύτερη. Νομίζω η ομάδα έχει παίχτες, έχει ποιότητα παιχτών, έχει νεαρή ηλικία παίχτες, οι οποίοι μπορούν να βγάλουν πολλά πράγματα στη συνέχεια. Αλλά αυτό που είδα εγώ είναι ότι υπάρχει μία αστάθεια σαν ομάδα, η οποία πιστεύω με τις προπονήσεις θα βρει τα πατήματα. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι από την πλευρά μου ότι μου αρέσουν τα δύσκολα, γι' αυτό προτίμησα τον Παγκασιτικό. Είδα ότι υπάρχει όραμα, βλέπω ότι υπάρχουν νέα παιδιά και αυτό είναι το ευχάριστο από την πλευρά μου και από την πλευρά της διοίκησης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όσο για την παραμονή, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι τι πρέπει να κάνουν και νομίζω η συνέχεια θα είναι καλύτερη. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το ξέραμε από την αρχή. Ο Οδυσσέας είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ξεκινήσαμε με μια καινούργια αρχή, με ένα νέο προπονητή. Πιστεύω ξεκινήσαμε, βάλαμε γκολ στην αρχή και το παιχνίδι κρίθηκε στη φάση του πέναλτι που είναι δεν είναι πέναλτι για μένα και ελπίζουμε σε μια καλύτερη πορεία. Έχουμε ένα καινούργιο και σοβαρό προπονητή, πιστεύω. Με πολλή δουλειά, πιστεύω θα καταφέρουμε την παραμονή στην κατηγορία. Ψυχολογικά είμαστε όλοι ανεβασμένοι. Θέλουμε να αποδείξουμε πράγματα και για τους εαυτούς μας και για την ομάδα και για τον καινούργιο προπονητή. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Ξεκινήσαμε δυνατά στο παιχνίδι. Παίξαμε βασικά σε ένα πολύ χάλια αγωνιστικό χώρο. Δεν έχω δει πιο χάλια αγωνιστικό χώρο φέτος. Παρ' όλα αυτά, κάναμε το παιχνίδι μας στην αρχή, έγινε ένα λάθος. Το καλύψαμε γρήγορα. Ξέραμε ότι αν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, θα περάσουμε εύκολα και έτσι και έγινε. Τίποτα. Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε, δεν κοιτάμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θα κοιτάξουμε στο τέλος το ταμείο που θα έχουμε κάνει. Ούτε τις 10 νίκες κοιτάμε, ούτε το αίτητο. Συνεχίζουμε αγώνα με αγώνα ξεχωριστά και θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Μεσοβδόμαδα κατατέθηκε εις βάρος σας μια ένσταση. Αυτό επηρέασε την ομάδα? Την επηρέασε θετικά. Ένωσε όλη την αγρία, όχι μόνο την ομάδα. Μας έκανε πιο δυνατούς. Εμείς δεν έχουμε φοβηθεί με κανέναν. Μπράβο, Φίλιππε! Και να βγει η απόφαση αρνητική για μας, πάλι πρώτοι θα είμαστε. Άρα πάλι όλα εξαρτώνται από εμάς. Ξεκινήσαμε δυνατά, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αλλά από ένα λάθος δικό μας. Το γυρίσαμε γρήγορα το παιχνίδι, ήμασταν κυρίαρχοι σε όλο το παιχνίδι, πρώτο και δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν δυνατοί, μπορούσαμε να βάλουμε παραπάνω γκολ. Ο αγωνιστικός χώρος δεν βοήθησε καθόλου, είναι από τους χειρότερους που έχουμε παίξει φέτος και γενικά σε όλο το τοπικό. Σε ποια σημεία πιστεύεις ότι κρίθηκε η αναμέτρηση, σε ποια στοιχεία? Στη δύναμη. Κυριαρχήσαμε καθαρά, πιστεύω να μην χάσαμε μονομαχία. Ποιότητα, είμαστε η καλύτερη ομάδα πιστεύω στο τοπικό, με διαφορά, και αυτό θα το αποδείξουμε και στη συνέχεια.